Είναι μια όμορφη εβδομάδα, έχουμε πολλά ετοιμάσει για εσάς και σήμερα αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Περισσότερο, απολογούμε για τη φωνή μου σήμερα. Διαδικασία. Να τα μάθουμε, παιδιά, κι εμείς. Σόφη μου, εσύ, έχεις κάτι να μας πεις. Να σας πω ότι σήμερα και επειδή κάποιοι, όπως κάποιοι αγαπάνε και είναι κοντά, είναι πάρα πολύ το χρυσό, ρε παιδί μου. Ναι, όντως σε πάρα πολύ, γιατί την έκανα χρυσή είναι. Είπαμε κάτι διαφορετικό, αλλά κάθε καλλιτέχνης έχει το δικό του τρόπο να εκφράζεται. Και δεν είναι σημαίνει ότι πρέπει να ζωή με τρόπο που να μας... Να είμαστε ναι. Πολύ μέσα τέλος. Έτσι. Άρα, όσοι είσαστε αριστερόχειρες. Ναι, είναι για τα πουρα, που δεν μου αέρας. Ξέρω πώς το λένε. Με φλόγιστρον, γίνονται ναι. Πράγμα που κάνει. Άρα, για να μην και εγώ με είδε, βρήκα τη λύση. Αλλά τώρα που μας είπε ο φίλος μας. Με το φλόγιστρο είναι γίνονται που κάνει. Έχει το στο γραφείο το πράγμα. Το έχω, ναι. Εντάξει, από εδώ. Καλά τα κεριά μου που τα ανάβω τόσες μέρες. Μάλιστα. Όπως βλέπετε, είπε. Από ένα λογαριασμό εγώ. Να περάσω στην παρέα μας λοιπόν η Μαριάννα και η Χριστίνα. Γεια σας. Καλώς. Γεια σας. Είστε καλά. Τι καλά είστε. Καλά, καλά είμαστε. Χαίρετε. Γεια. Εγώ έχω πορεία. Ξεκίνησε η μαμά πρώτη ή μικρή. Όχι. Εσύ ξεκίνησες με την Αναστασία. Να μαλώσουν. Κλασικά. Είδα το ενθουσιάστηκα. Πήγα λέω τους να ξεκίνησαν. Ανέβαινε σιγά σιγά. Το συζήτησες με τα παιδιά σου ή απλά το είδαν στο ένα λογαριασμό. Ναι, ναι, βοήθησε με. Πάμε για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε τα άρθρα. Τη ζωή σα. Με τι ασχολείστε, η Μαριάννα μου. Εγώ είμαι ιατρικός επισκέπτης. Καμία σχέση. Όλοι, εντάξει, το ξέρουν από την δουλειά. Με χιούμορ, ούλη. Και λέω στου φίλου σου έτσι. Ευκαιρία που βλέπω αυτή τη στιγμή. Θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν, θα κάνουμε το TikTok. Σα ευχαριστούμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και στην παρέα μας ο ένας και μοναδικός. Αγχώνομαι άμα βρεθώ σε όλη τη θέση, αλλά είμαι εντάξει. Βραχώθηκες, είσαι εντάξει. Λίγο, εντάξει, εντάξει. Θέλω μέσες καταστάσεις. Ναι. Έχει πάσον ή όχι. Όχι. Όχι, γενικά, εντάξει, ταξιδεύουμε και με τις 24 εξαντλήσεις. Θέλει να έχεις το χρόνο σου μπροστά σου να κάνεις. Ευτυχισμένος, άρα αν για να είσαι ευτυχισμένος πρέπει να είσαι ανόητος. Πιο εύκολα, επιστρέφοντας στο σίγμα τότε, αλλά είστε ρημάσει. Γιατί σας είπα και πριν, είμαι πολύ συναισθηματικός και για τις δικές μου αποφάσεις ως άνθρωπος, αλλά με ορίμασα, γιατί έζησα από πρώτο χέρι το ότι και πολλά τέτοια επήραμε μέσα από την εκπομπή. Έβλεπες τον εαυτό σου σε άλλον είδος. Επέστρεφες πίσω στο πολιτικό ρεπορτάζ. Είναι κάτι το οποίο... Δημοσιογράφοι είμαστε δικηγόροι. Ήταν μια υπόθεση η οποία ήταν πολύ πρόσφατη. Για όλα τα άλλα, νιώθω ότι πρέπει να παλεύουμε και για την ευτυχία μας. Προσέχω όμως τη διατροφή μου.